Είναι από το Πεύκο Καλαβρίτων. Από 13 ετών τραγουδά. Το ταλέντο δεν άρχισε η μουσική ανησυχία να ξυπνήσει μέσα στον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή Βασίλη Τερλέγκα. Βασίλη, τι κάνεις? Πού ξαδοθέω. Όλα καλά. Πόσα χρόνια τραγουδάς? Νομίζω ότι τη μέρα που βγήκα από την πετέρα μου, το κλάμα μου λέει ήταν γαργαλιτό. Γαργαλιτό, είχε ναι, τσαρκάντζες στο κλάμα. Είχε τσαρκάντζες, ναι, όταν ναι. γέννησε η μητέρα μου. Είχα την ευτυχία να με γεννήσει εμένα στο νοσοκομείο του Καλαβρίτων, ενώ τα αδέρφια μου γεννηθήκαν στα χωράφια. Εμένα σε με στο κόσμο το δικό μου. Πες μου έναν σύγχρονο λαϊκό τραγουδιστή που λες μπράβο, είναι μάγας, αξίζει, έχει καλή φωνή. Είναι το Μελοντάιν. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο διορθώνει τις αγούλες ατέλειες. Υπάρχουν τραγουδιστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιον. Δεν μπορώ. Τα παιδιά δεν τα γνωρίζω κιόλας στο τηλέφωνο, στο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Παραγγελιά στην ερημιά, στη μοναξιά. Έχει γίνει χαμός με μία δήλωσή σου περί ομοφιλοφίλων. Ότι είσαι κατά των ομοφιλοφίλων και αν είχες ένα παιδί ομοφιλόφιλο θα... Για πες μας γι' αυτό, τι είχε συμβεί? Το μόνο λάθος που έκανα εκεί πέρα και ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο ήταν που χρησιμοποίησα δύο φράσεις στο τέλος, πολύ σκληρές. Μίλησα για τα παιδιά μου. Δεν μίλησα εγώ για τους φίλους μου. Γιατί έχω φίλους, έχω φιλόφιλους. Και μάλιστα πάρα πολύ καλούς. Εχθές, τα μαλλιά μου που βλέπεις, φίλος μου, ομοφιλόφιλος μου τα δείξε. Προς τιμήν του, σε μια δουλειά που ήμασταν, του λέω ρε σύντη μου, ένα καταπληκτικό παιδί. Κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν ρωτήσαν τον Άγιο Παΐσιο για την ομοφιλοφιλία, είπε το εξής. Προχώρα παρακάτω. Υπάρχει. Τι θες να κάνουμε δηλαδή? Επειδή εγώ δεν θέλω τα παιδιά μου να βγούνε, πρέπει να κρίνομαι ως ομοφοβικός. Οπότε... Για τα παιδιά μου μίλησα, πρόσεχε, όχι για τους φίλους μου, γιατί έχω σου είπα, έχω φίλους ομοφιλόφιλους. Οπότε το μετάνιωσες. Μετάνιωσα για τη φράση. Για τη φράση. Όχι ότι θέλω τα παιδιά μου να γίνουν ομοφιλόφιλοι, δεν θέλω, θα ήθελα και εγώ να τα γόνια. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε στο καζάνι. Καταρχάς είναι ρατσισμός το να είσαι ενάντια στους ανθρώπους. Δεν έχω κανένα ρατσισμό μαζί τους. Ούτε είμαι ρατσιστής, γιατί τον ρατσισμό τον έφαγα πρώτος εγώ. Όταν πρώτα ήρθα από το χωριό, γιατί μου λέγανε ότι ήρθε από το χωριό τώρα το παιδάκι. Έλα μωρέ από το χωριό το παιδό, έλα μωρέ το βλάχο, έλα μωρέ το αυτό. Δεν έφαγα ρατσισμό. Δεν ξέρω τι σημαίνει ρατσισμός. Κι όπως τα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Βασίλη, πότε παίρνεις τροφές? Κάθε μέρα. Τι είναι αυτό που σε κάνει και παίρνεις ανάποδες τροφές? Μεγάλη επιτυχία. Εντάξει. Δεν είναι ανάποδες τροφές. Πότε, είναι, δηλαδή, τι σε ενοχλεί? Είναι αυτό το τραγούδι, πολλές φορές, ή τα όποια ζεμπέκικα, δείχνουν το χαρακτήρα και την ψυχοσύνθεση του αντρός. Ή και της γυναίκας. Θέλω μπροστά σου να χορέψω δυο στροφές. Χωρώ θανάτου. Τα τραγούδια που γράφεις είναι βιωματικά, Βασίλη. Πες μου ένα βιωματικό τραγούδι. Ένα βιωματικό τραγούδι. Από πού να ξεκινήσω? Από τα δημοτικά που έχω πει. Το θα έρθω απόψε στους αραβώνες σου. Είναι βιωματικό. Βιωματικό. Έρωτας ήταν, έτσι. Πήρα το στίχο από ένα φίλο μου γιατί ήταν πάνω μου. Και έβαλα τη μουσική εγώ. Θα έρθω απόψε στους αραβώνες σου. Ένα ακραίο πράγμα που έχεις κάνει πάνω στην καψούρα. Δεν μπορώ να ανέβηκα πάνω σε ένα δέντρο και να τις τραγουδούσα για να με ακούσει απέναντι μπαλκόνι. Έφτασες κοντά στο θάνατο, Βασίλη? Πιστεύω πολλοί άνθρωποι έχουν φτάσει κοντά στο θάνατο, άρα δεν το έχουν καταλάβει. Για σένα μιλάω, Βασίλη. Ναι, έφτασα. Έκανες και εγχείρηση. Δύο φορές. Για πες μας. Η μία πνευματική και η άλλη σωματική. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση. Έκανες και εγχείρηση ανοιχτή χαρτιά. Ναι, γιατί η ντροπή είναι. Μόνος μου είμαι. Εκεί, Βασίλη, είδες τη ζωή σου flashback, εκεί αναθεώρησες? Ήμουνα πια πολύ μεστός για να αναθεωρήσω τα πράγματα. Ήξερα ότι τραγουδώντας πήγα στο χειρουργείο, τραγουδώντας βγήκα. Ρίξε λαδί στο καντήλι πριν λυσμόνι. Ποιανού φωτογραφία κοιτάς και δακρύζεις? Σε μια φωτογραφία που έχω τον πατέρα μου. Το χαμογελό του. Σου λείπει? Ναι. Μου λείπει. Και μου λείψε.
Καταλαβαίνω ότι δεν είναι. Δεν ήταν τυχαία σχέση με τον πατέρα μου. Ούτε με την μητέρα μου. Η μητέρα μου, δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά. Ο πατέρας μου φύγε νωρίς. Πριν πόσο καιρό, Βασίλη? Πριν 20 χρόνια. Τι θα του έλεγες, Βασίλη, σήμερα, αν σε άκουγε? Σ' αγαπώ γιατί με πίστεψες. Και όχι μόνο αυτό. Σ' αγαπώ γιατί με έφερες στη ζωή, σ' αγαπώ γιατί είσαι ο πατέρας μου. Ποιο τραγούδι του αφιερώνεις? Η καρδένια για τον πατέρα μου. Μια καρδένια, η καρδιά μου, κι όμως άντεξε. Μια καρδένια, η καρδιά μου, κι όμως άντεξε. Δεν πάω στον τάφο του ποτέ. Πάω σε μια εκκλησία και κάνω ένα το Άγιο και φεύγω. Όταν βάφτισα το γιο μου και μπήκε το όνομα Θεόδωρος, εγώ άρχισα να κλαίω και έφυγα. Βγήκα έξω. Τον ίσιο δρόμο τον περπάτησα εγώ από την άλλη. Θα κάνει σχέση με μια θαυμαστριά σου? Γιατί όχι. Αυτό απόψε στους αραβώνες μου. Θα είμαι ένας από τους σταμόνες σου. Κάποτε έλεγα για να βαρέσω τους σταμόνες σου. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα, να είσαι καλά. Θα έρθω απόψε στους αραβώνες μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη Τερλέγκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον δικό μας Αντώνη Τριανταφυλλίδη για αυτή την πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγε κανείς, συνέντευξη. Λοιπόν, αναπόφευκτα σχολιάστηκε πολύ έτσι από την παρέα όση ώρα έπαιζε. Να πούμε ότι ο Βασίλης Τερλέγκας ήταν λίγο αμυντικός στη σημερινή του συνέντευξη σε σχέση με τα θέματα περί ομοφιλοφιλίας, καθώς στο παρελθόν σε άλλες του συνεντεύξεις είχε χαρακτηριστεί κάπως. Ομοφοβικός. Ναι, τον είχαν χαρακτηρίσει ως ομοφοβικό. Και μέσα από αυτή τη συνέντευξη έκανε μια προσπάθεια, θα πω. Πιο light. Να προσέγγιση, το προσεγγίσει αλλιώς. Δεν ξέρω αν τα κατάφερε, εν πάση περιπτώσει. Επεξήγησε όμως ότι για τα παιδιά του. Δεν πήρε θέση ενάντια. Η ομοφιλία υπάρχει, αλλά δεν θα ήθελα τα παιδιά μου να γίνουν. Ναι, σου λέει ο άνθρωπος. Όταν όμως δεν είσαι ομοφοβικός, σωστά. Όταν δεν έχεις κανένα θέμα, κανένα πρόβλημα με αυτό το θέμα, σημαίνει ότι δεν θα έχεις πρόβλημα ούτε κάποιος στο περιβάλλον πλέον σου, ούτε τα παιδιά σου, ούτε οι συγγενείς σου να είναι ομοφιλόφιλοι. Γίνεται πλέον προκατάληψη. Είναι όπως λέει ένας πατέρας, δεν θέλω το παιδί μου να παντρευτεί, θέλω να παντρευτεί, να κάνει παιδιά. Είναι ένα είδος προκατάληψης ουσιαστικό. Και πέρα αυτό, ισχύει ότι με κάποιο τρόπο ο κάθε γονιός ονειρεύεται το μέλλον των παιδιών του. Κάποια πράγματα λοιπόν τα ονειρεύεται ως πράγματα που θα ήθελε να συμβούν στα παιδιά του και κάποια άλλα τα ονειρεύεται ως πράγματα που και από την που άλλη όμως δεν ονειρεύεσαι τα παιδιά σου να είναι χαρούμενα και να μην είναι δυστυχισμένα. Φαντάζομαι, σαφώς, αλλά ο άνθρωπος... Λοιπόν, να πούμε ότι τέλος πάντων αυτό τώρα δεν είναι, δεν λύνεται και στην τελική κανείς δεν μπορεί να μπει στο μυαλό κανενός για να του αλλάξει. Να πούμε ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, να μας το δείξεις εσύ, Έλενα. Έτσι, βρήκαμε μια πάρα πολύ ωραία σελίδα που λέγεται Σύλλογος στο Facebook, Σύλλογος Φίλων και Μελέτης Έργου Βασίλου Τερλέγκα. Και σας δείχνω εδώ πέρα. Πέρα από το ότι υπάρχει και δικιά του σελίδα. Παιδιά, πόσους λέτε να έχει, να το δείχνω εδώ. Πόσους? 23.613 ακόλουθους. Πάρα πολύ κόσμο. Κοντά σε εμάς, ρε παιδιά. Τι λέει αυτή η σελίδα, δεν καταλάβα τι λέει.